Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Μέρη. Θέλω να σας μιλήσω για ένα βιβλίο που έχω διαβάσει κάποτε, που μου έδωσε, μου δημιουργήθηκε από αυτό το βιβλίο μία λαχτάρα να ταξιδέψω. Να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κρήτη. Αυτό το βιβλίο το διάβασα όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Ήταν ένα μυθιστόρημα μιας γνωστής συγγραφέα μυθιστορημάτων. Το story, τέλος πάντων, γενικά, διαδραματιζόταν στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, έτσι που την περιέγραφε η συγγραφέας, εγώ προσωπικά την ερωτεύτηκα. Δεν είχα πάει ποτέ, δεν είχα δει ποτέ φωτογραφίες πέρα από κάποιες φωτογραφίες από το Πάσχα με τις κανάτες και όλα τα ήθημα και όλα αυτά. Δεν την είχα δει λοιπόν ποτέ. Στη φαντασία μου μέσα και από τις περιγραφές συγγραφέας, έγινε, ήταν κάτι μαγικό, δεν ξέρω. Έγινε στο κεφάλι μου μια έκρηξη χρωμάτων, τοπίων. Ήταν φανταστικό όλο αυτό το πράγμα. Και από τότε σκάλωσα στο πρέπει να πάω στην Κέρκυρα επιγόνως. Να θέλω να δω την Κέρκυρα, να δω που έγινε αυτό εκεί, να περάσω από το ληστό, να περάσω από το ένα, να περάσω από το άλλο. Και έλεγα λοιπόν ότι μόλις τελειώσω το λύκειο, μόλις δώσω τις πανελλαδικές μου εξετάσεις, θα μαζέψω χρήματα και θα πάω στην Κέρκυρα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ναι. Αλλά πριν 1-2 χρόνια σχεδόν, παντρεύτηκε ένας θείος μου. Στο Αγρίνιο. Λοιπόν, ανέβηκα στο Αγρίνιο, με πήρα μαζί τη θύη μου και τα λοιπά. Μου κάνω αυτό το ταξίδι δώρο και ήταν φανταστικό. Δεν πήγα μόνο στο Αγρίνιο, πήγα και σε άλλα μέρη. Και ξαφνικά, ένα ωραίο πρωί, μου λένε πάμε Κέρκυρα. Λέω τι. Μου λένε ναι, πάμε Κέρκυρα. Λέω εντάξει, πάμε Κέρκυρα. Ο ενθουσιασμός μου από το βράδυ, από το πρωί, από εκείνο που μου το είπανε, το βράδυ πριν ταξιδέψουμε για Κέρκυρα και στον δρόμο προς την Κέρκυρα είχα πάθει, δεν ξέρω, ήταν κάτι φανταστικό. Ήθελα τόσο πολύ να πάω, ήμουν τόσο πολύ ενθουσιασμένη που ας πούμε και το παραμικρό αρνητικό το έβλεπα σαν να μην υπήρχε. Τέλος πάντων, πήγαμε στην Κέρκυρα, όταν φτάσαμε ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη. Θυμάμαι ότι βλέπαμε το καραβάκι, την είσοδο της Κέρκυρας, το κάστρο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το Φρούριο, ναι, ευχαριστώ πάνω. Και ήμουν στο καραβάκι, έχω φωτογραφίες που έχω μπει στο καραβάκι και κοιτάζω το Φρούριο και με έχουν πάρει τουλάχιστον 40 φωτογραφίες, μόνο και μόνο επειδή κοιτάζω το Φρούριο. Φτάνοντας λοιπόν, η χαρά μου ήταν τεράστια, τεράστια. Πήγα στα μέρη της Κέρκυρας που ήθελα να πάω. Είδα ότι πραγματικά είναι τόσο όμορφη όσο την είχα φανταστεί, ίσως και καλύτερη, δεν ξέρω. Και το καταχάρηκα πραγματικά. Δηλαδή, ήμουν τόσο πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή, το βράδυ που γύρισα πίσω, ένιωσα πιο ολοκληρωμένη, σαν ένα παζλ που σιγά σιγά του βάζει τα κομματάκια του. Γι' αυτό λοιπόν, τα όνειρά μας, όσο καιρό και να τα έχουμε σαν όνειρα, είτε περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 25 χρόνια, κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν, αρκεί να το πιστέψεις. Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Μέρη. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μέρη. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να το μάθετε. Όλα καλά. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ είμαι πιο πολύ του σχεδιασμού, αλλά αυτή τη στιγμή έχω μπλοκάρει. Οπότε θα πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί φύγαν όλες οι ιδέες. Α, θα πω. Για ένα βιβλίο που διάβασα πριν. Όχι πριν. Όχι πρόσφατα. Όχι. Είναι πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι παθαίνω κολλά, δεν μπορώ. Ζωρίζομαι. Βάθα να το δούμε, βάθα να το δούμε. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.